Και φίλες, πάντα εδώ στο Prisma Radio 91 και 6 και πάμε να συνδεθούμε με την σημερινή καλεσμένη μας. Στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται η εμπειρηβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Βούλτεψη. Να την καλημερίσουμε. Γεια σας, κυρία Βούλτεψη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας και να σας ευχαριστήσουμε και για την παρουσία σας καταρχήν στην εκπομπή, γιατί ξέρουμε ότι και το πρόγραμμά σας είναι Όχι, να πω την αλήθεια, σήμερα είναι βαριά μέρα γιατί έχουμε και όλο μέλη και είμαστε σε μια σοβαρή επιτροπή τώρα και έχω βγει έξω για να σας μιλήσω, οπότε καταλαβαίνετε, είναι πραγματικά έτυχε η μέρα τώρα. Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας. Θα ήθελα το σχόλιο σας αρχικά για αυτήν την κατάσταση που συνεχίζει μάλλον να επικρατεί όσον αφορά την κυβέρνηση. Αυτό θα το χαρακτήριζα λίγο το χαρτοπόλεμο των ανακοινώσεων. Τελικά η κυβέρνηση πέφτει, θα έχουμε την καταψήφιση της συμφωνίας από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Μια περίεργη κατάσταση. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε στην Νέα Δημοκρατία? Δεν υπάρχουν αυτά πράγματα. Μάλιστα. Είναι απόλυτα σε συνεννόηση ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καμένος. Σκηνοθετούν όλα τα έργα μέχρι τη στιγμή, κοροϊδεύουν τους πάντες, λένε ψέματα και δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύουν όλοι αυτοί οι λεοντατισμοί. Ο κύριος Καμένος, εάν ήθελε να μην περάσει αυτή η πράγματι καταστροφική συμφωνία για τα εθνικά μας συμφέροντα, οφείλει να μην επιτρέψει να υπογραφεί. Τι μας λέει τώρα ο κύριος Καμένος, ότι όταν έρθει στη Βουλή, μα όταν έρθει στη Βουλή, αυτοί θα έχουν κάνει συνταγματικές αλλαγές. Δηλαδή δεν είναι μία συμφωνία, την υπογραφή ένας, την υπογραφή ο άλλος, ισχύει παράλληλη. Μάλιστα. Είναι μία συμφωνία που το ένα μέρος, δηλαδή οι Σκοπιανοί, υποχρεούνται να κάνουν κάποια βήματα. Πώς λοιπόν τους υποχρεώνεις? Λέει λοιπόν ψέματα, ελεϊνά, άθλια ο κύριος Καμένος, ο οποίος είναι βασικός υπεύθυνος, διότι αν ήθελε να μην περάσει συμφωνία, έπρεπε να πει από την αρχή του Τσίπρα: κοίτα να δεις, συνεργαζόμαστε, εδώ είναι κόκκινη γραμμή, ούτε να το συζητάς. Μόλις το συζητήσεις, έφυγα. Όχι να κάθε να παρακολουθεί και να λέει: έχω εμπιστοσύνη. Τι εμπιστοσύνη έχεις? Δεν ξέραμε εμείς τι θέλουν οι Σκοπιανοί. Οι Σκοπιανοί, κύριοι συνάδελφοι, δεν ασχολούνταν με το όνομα. Mm-hmm. Εμείς το βάζαμε μπροστά το όνομα για να τους αναγκάσουμε να μην μιλάνε για τα άλλα. Αυτοί ήθελαν. Άμα δείτε όλες τις ανακοινώσεις του Γκρουεύσκη, γλώσσα, ταυτότητα, έξοδο στη θάλασσα, Μακεδονία του Αιγαίου. Δεν ασχολούνταν με το όνομα. Το όνομα, να πω ότι δεν τους ενδιαφέρε. Ναι. Τώρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, πήρανε αυτά τα οποία ζητούσε ο Γκρουεύσκη. Ο ΖΑΕΦ κέρδισε αυτά που ζητούσε ο Γκρουεύσκη. Και να μην μας λέει ο κύριος Κοντζιάς και ο κύριος Τσίπρας ότι αυτοί έλυσαν το θέμα. Έτσι το λένε και η γάτα μου και ένα μωρό παιδί. Μάλιστα. Έτσι το ξέραμε κι εμείς. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος έπρεπε την αρχή να πει: εδώ χωρίζουν τα τσανάκια μας, φίλε Αλέξη, διότι έχεις πάρει άλλο δρόμο. Όχι να τον αφήνει να προχωράει. Και όχι μόνο αυτό. Φεύγει ο Κοντζιάς που έφτιαξε συμφωνία και μένει ο Καμένος που υποτίθεται ότι διαφωνεί. Και ο Τσίπρας λέει: αναλαμβάνω το Υπουργείο των Εξωτερικών για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και ο Καμένος συνεχίζει να τον στηρίζει. Ναι. Και όχι μόνο τον στηρίζει, του δίνει βουλευτές. Ακούστε, δεν γίνονται αυτά έτσι. Μιλάτε τώρα για το γεγονός και της δήλωσης της ξεκάθαρης πλέον του κυρίου Παπαχριστόπουλου και άλλων βουλευτών. Δεν υπάρχει θέμα. Ακούστε, ναι. Δεν μπορεί ο κύριος Καμένος. Τότε τι είναι? Είναι άχρηστος. Mm-hmm. Του φεύγουν από κάτω και αυτός τι παριστάνει, πρόεδρος του τίποτα? Είναι πρόεδρος του τίποτα. Μα ο κύριος Καμένος διευκόλυνε τον κύριο Τσίπρα, επήρε την κυρία Παπακώστα και η κυρία Παπακώστα έγινε υφυπουργός μέσω Καμένου. Επήρε στον πρόσφατο ανασχηματισμό έναν ανασχηματισμό στημένο ολόκληρο στη συμφωνία πάνω των Πρεσπών, γιατί έχει πάρει την κυρία Ξαναγιανακοπούλου που είναι υπέρ της συμφωνίας, την κυρία Ζορμπά που έχει υπογράψει υπέρ της συμφωνίας. Ας μην είναι κοινοβουλευτική, δεν έχει σημασία. Στέλνει μήνυμα, ειδικά στο θέμα του πολιτισμού. Και μετά έχει πάρει τον κύριο Μπόλαρη, ο οποίος έλεγε ότι διαφωνεί με τον Βόρεια Μακεδονία, διότι αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη νότιας, και τον κάνει υπουργό. Γιατί έγινε υπουργός ο Μπόλαρης? Για να μην ψηφίσει, να ρίξει τον εαυτό του. Έχει δηλαδή, είναι στοχευμένες οι τοποθετήσεις στα υπουργεία. Πήρε λοιπόν την κυρία Παπακώστα και την έκανε υπουργό. Ενώ η κυρία Παπακώστα ξέρει τι θέλει. Τώρα αυτά που λέει τα ερμηνευτικά κτλ. Ξέρει. Και την έκανε υπουργό και τους έδεσε για να ψηφίσουν. Παίρνει, είναι ψήφος και υπουργείο.
Μάλιστα, ξεκάθαρο. Εδώ. Λοιπόν, είμαι ξεκάθαρο. Τώρα λοιπόν έρχεται ο κύριος Καμένος και τι μας λέει. Εγώ θα βάλω κομματική πειθαρχία όταν έρθει η συμφωνία, δηλαδή όταν οι Σκοπιανοί έχουν κάνει όλες τις αλλαγές τους. Απαράδεκτο πράγμα αυτό για τη διεθνή σκηνή. Mm-hmm. Θα κάνω, λέει, θα βάλω κομματική πειθαρχία. Τώρα λέει, αν ένα-δυο δεν πειθαρχήσουν, θα λέω τους ταξίδι. Τι λες, βρε. Τι λες. Έτσι το λες. Ποιος είσαι. Και άλλη απόδειξη και τελευταία. Άλλη απόδειξη και τελευταία. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυρίου Καμένου. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος απαγορεύεται να διαφωνεί με τον πρόεδρο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είναι η φωνή του πρόεδρου μέσα στο κοινοβούλιο. Ταυτίζεται. Δεν νοείται διαφωνία κοινοβουλευτικού. Δεν είναι δηλαδή, είναι φωνή, είναι μεγάφωνο. Mm-hmm. Δεν νοείται διαφωνία μεταξύ πρόεδρου και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έπρεπε λοιπόν ο κύριος Καμένος να έχει καθαρέσει, γιατί είναι το μόνο αξίωμα, να ξέρουν οι ακροατές σας, το οποίο δεν εκλέγεται, δηλαδή δεν μένει κάλπη. Είναι προσωπική επιλογή. Διορίζει κατευθείαν ο πρόεδρος. Μάλιστα. Γιατί πώς θα τον εκπροσωπεί. Mm-hmm. Επειδή ο πρόεδρος δεν μπορεί να είναι σε όλες, επειδή δεν μπορεί να είναι σε όλες τις συνεδριάσεις, παντού, στις επιτροπές, ορίζει τρεις κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, που αυτοί όμως είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του. Συμφωνούν μαζί του, δεν έχουν δική του φωνή, είναι η φωνή του πρόεδρου. Όταν λοιπόν ο κύριος Καμένος διατηρεί κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κάποιον που διαφωνεί με τον εαυτό του, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, τότε κάποιο λάκκο έχει φάδα. Σημαίνει ότι είναι όλα συνεννοημένα. Έπρεπε να τον έχει αμέσως καθαρέσει τον Παπαχριστόπουλο. Και έπρεπε αμέσως, μόλις είπε, ποιος είπε θα ψηφίσει Κουντουρά, κύριε Τσίπρα, τη βγάζεις από το Υπουργικό. Εγώ την έχω βάλει. Μάλιστα. Εγώ την έχω βάλει. Είναι διορισμός. Δεν είναι εκλογή. Κυρία Βούλτεψη, να ρωτήσω σε αυτό το σημείο δύο πράγματα, νομίζω ότι που έχουν ενδιαφέρον και για την επόμενη ημέρα. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή είναι εν δυνάμει κυβέρνηση και όπως φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, θα είναι το πρώτο κόμμα και με διαφορά μέχρι τα στοιχεία που βλέπουμε σήμερα. Έτσι. Προφανώς οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν, αλλά νομίζω ότι έχει μια βαρύτητα η θέση σας και είναι ξεκάθαρη σε σχέση με την κουβέντα για το Σκοπιανό και για την ονομασία και για όλα όσα έχουν διαδραματιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σε μια κατεύθυνση που η συμφωνία θα περάσει, έτσι. Τι θα πράξετε εσείς την επόμενη μέρα, τώρα, αν είστε κυβέρνηση. Ναι. Ακούστε, το Σκοπιανό είναι ένα θέμα που το ξέρω πάρα πολύ καλά και ναι. Το ξέρω τόσο καλά που μπορώ να σας πω ότι το διδάχτηκα δίπλα στον Νίκο το Μάρτι, τον Αείμνηστο. Mm-hmm. Δεν το διδάχτηκα απλώς. Μαζί γράψαμε το πρώτο εγχειρίδιο που μεταφράστηκε σε διάφορες γλώσσες το 1991 για να μοιραστεί με εντολή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, για να μοιραστεί σε όλο τον κόσμο, γιατί τότε άρχιζαν οι αναγνωρίσεις. Λοιπόν, για να δείτε πόσο ψέματα λένε για όλα. Λοιπόν, και πόσο μπορεί να απομονώσει κάποιος μια φράση και να την παρουσιάσει εναντίον σου, γιατί αυτό είναι η προπαγάνδα. Λοιπόν, δεν μπορώ τώρα στον αέρα. Προφανώς θα προσπαθήσουμε. Δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Πλευρές της που φύγουν ευθέως εθνικά συμφέροντα, ευθέως. Mm-hmm. Κοιτάξτε, είναι ζήτημα χρόνου να διεκδικηθεί μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Διότι αυτό το οποίο αλλάζουν στο δικό του σύνταγμα, εκεί που λέει ότι Μακεδονία, mm-hmm. Θα προστατεύει, θα φροντίζει και θα προστατεύει τις μειονότητες της σε άλλες χώρες, το οποίο εμείς φυσικά ζητήσαμε να αλλάξει, αυτό θα το αντικαταστήσουμε με το άρθρο 108 του δικού μας συντάγματος, το οποίο λέει ότι προστατεύουμε τη διασπορά. Προσέξτε τώρα. Εμείς προστατεύουμε τη διασπορά για να δείτε πόσο επιπόλαιοι άνθρωποι και διαλυτικά στοιχεία είναι αυτοί που μας κυβερνούν. Προστατεύουμε τη διασπορά γιατί είναι Έλληνες και έχουν πάει στην Αυστραλία. Μεριμνούμε, ναι, φροντίζουμε, δηλαδή. Εντάξει, δεν πάμε στην άλλη χώρα να κάνουμε κάτι, όμως όταν χρειάζεται κάτι, τα σχολεία τους, αυτά, δασκάλους, το λέει το Σύνταγμα, προστατεύουμε τη διασπορά. Αυτοί τώρα, τι διασπορά έχουν στην Ελλάδα, να καταλάβω, που θα την προστατεύουν. Δεν είναι διασπορά αυτή. Αυτοί είναι απλώς άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν μειονότητα. Άρα ουσιαστικά θα βαφτίσουν μια υποτιθέμενη μειονότητα σε μια υποτιθέμενη διασπορά και θα συνεχιστεί το ίδιο. Μάλιστα. Είναι σοβαρό αυτό που μας καταθέτετε. Και να σας πω και το άλλο. Κοιτάξτε τώρα. Λέει η συμφωνία ότι τα δύο μέρη θα μπορούν να αυτοπροσδιορίζονται όπως θέλουν και ο καθένας να αποκαλεί τον άλλον όπως θέλει. Σωστά. Σωστά.
Ωραία, λοιπόν, ότι λοιπόν μπορούν να αποκαλούνται Μακεδόνες, εμείς να τους λέμε Σλαβομακεδόνες, Βούλγαρους, δεν μας εμποδίζει. Εμείς όμως έχουμε εδώ πέρα κάποιους που λένε ότι είναι εθνικά Μακεδόνες και ζητάνε Ένωση Μακεδονίας, Μακεδονία του Αιγαίου κτλ. Δεν έχει σημασία πώς είναι. 1500. Κάποια στιγμή έχουν πάρει και 7.500 ψηφοδέλτια σε εκλογές. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί θα πάνε αύριο στο δικαστήριο και θα ζητήσουν αναγνώριση ενός συλλόγου προστασίας της μακεδονικής γλώσσας. Ποια είναι τώρα η μακεδονική γλώσσα, κατά κύριο Κωδία, κατά κύριο Καμένο, δεν ξέρω. Δηλαδή, γιατί βαφτίστηκαν τα βουλγαρικά μακεδονικά. Γιατί δεν πρόκειται για το ιδίωμα που ομιλεί το στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για μια άλλη γλώσσα που είναι βουλγαρικά, με λίγα στοιχεία σέρβικα και αγγλέζικα. Λοιπόν, κατασκευασμένη γλώσσα από καθηγητές του Τίτο. Λοιπόν, θα πάνε λοιπόν στο δικαστήριο και θα πούν θέλουμε να φτιάξουμε ένα σύλλογο για την προστασία της μακεδονικής γλώσσας. Mm-hmm. Μέχρι τώρα το δικαστήριο και ο Άριος Πόγος αυτά τα απέρριπταν, διότι δεν δέχονταν μειονότητα. Θα τους απορρίψει λοιπόν το δικαστήριο και θα πει και βάση συμφωνίας και τα λοιπά, δεν υπάρχει και αυτά. Και θα πει συγγνώμη, εμείς θέλουμε να αυτοπροσδιοριστούμε. Πόσο αναγνωρίζεται σε πολίτη άλλης χώρας το Σκοπιανό να αυτοπροσδιοριστεί Μακεδόνας και δεν αναγνωρίζεται σε μένα? Σας μιλάω ότι έχει ανοίξει ο οσκός του αιώλου. Δεν θα πάει πολύ μακριά αυτό. Ήδη το Σάββατο είχαν συγκέντρωση σε ένα καφενείο εκεί πέρα για κάτι τέτοιο σαν και αυτό που σας λέω τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτές τώρα τα θέματα θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζήτημα και να δούμε πόσο αυτές τις στοιχείες όλες. Δεν μπορώ τώρα, ξέρετε, σε μια ραδιοφωνία. Ναι, όχι, προφανώς ούτε τις λεπτομέρειες. Δεν μπορώ τώρα να πω ότι θα κάνω και ούτε επιτρέπεται. Κατανοητό. Ήταν ανεύθυνο εκ μέρους. Απλά νομίζω ότι εφόσον υπάρχει και ένα κύμα και μια κατάσταση αγανάκτησης και από μια μεγάλη μερίδα του κόσμου που δεν νομίζω ότι μπορεί να κρυφτεί, υπάρχει μια διαφορετική άποψη στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει όλη την Ελλάδα και πρέπει να... αυτό το διαπερνά όλη την Ελλάδα. Ναι, και πρέπει αυτό να μην βγαίνει από τον παρανομαστή της συζήτησης. Σίγουρα πρέπει, κατά τη γνώμη μου και εσείς, εφόσον θα κληθείτε να ξανααναλάβετε τα ενία της χώρας, να πείτε σε αυτόν τον κόσμο πώς θα αγωνιστείτε και απορρευτείτε σε αυτό. Ξέρει ο κόσμος αυτό, να πω κάτι και στον κόσμο τώρα. Ψηφίζει για τον Έμφυα, σου μένει και ο Έμφυας, χάνεις και τη Μακεδονία. Αυτό είναι. Εντάξει. Λοιπόν, χρειάζεται προσοχή τώρα εδώ πέρα. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, τι ήμασταν εμείς? Εμείς ήμασταν οι ανάλγητοι που θέλαμε αυτό και θα ερχόντουσαν αυτοί που θα σκίζαν τα μνημόνια και θα δεν τα άλλα μεσημέρι. Λοιπόν, τώρα να τα αποτελέσουμε. Ναι, λέτε για την ευθύνη του κόσμου. Ναι, πάντα υπάρχει. Και... Προσέξτε, είναι σημαντικό. Βεβαίως, προσέξτε. Οι προπαγανδιστές και οι ψεύτες, πάντοτε μια μερίδα του κόσμου, γιατί δεν είναι όλος ο κόσμος, μια μερίδα του κόσμου την γουλαντρίζουν και την χειραγωγούν. Αυτό είναι έγκλημα μεγάλο όμως, έτσι. Γιατί δεν μπορείς να υποκλέπτεις με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του κόσμου, να λες ότι θα σκίσω, θα διώξω με τις κλωτσιές του Ρεκανούς και τα λοιπά, και τώρα να τρως, να πίνεις και να κάνεις ό,τι σου λένε, να φτιάχνεις τα υπερταμεία, να δίνεις τη Μακεδονία, να παίρνεις πίσω μετανάστες από τη Μέρκελ. Τι είναι αυτό που τους ζητήσαν και δεν το κάνανε, δηλαδή? Ναι. Κάτι. Επειδή τα βάζετε όλα αυτά, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, πριν σας αποδεσμεύσουμε. Υπάρχει και η συζήτηση, επειδή βάλατε την κουβέντα και για τα οικονομικά στοιχεία και νομίζω ότι συζητιούνται και αυτά και μπαίνουν έτσι έντονα στην πολιτική συζήτηση. Υπάρχει το μεγάλο ζήτημα με το σύριαλ που είδαμε όλοι να διαδραματίζεται μπροστά μας με τις συντάξεις. Το αν θα κοπούν οι συντάξεις τελικά. Η κυβέρνηση νομίζω ότι βγαίνει με μια ρητορική και μια επιχειρηματολογία ότι εμείς είμαστε αυτοί που δεν θα κόψουμε εν τέλει, δεν θα περιλαμβάνει το πληθυσμό στην περίπτωση. Γιατί είχε τέτοιο θέμα πριν έρθουν αυτοί? Συγγνώμη, ακούστε να δείτε. Εμείς το 2014 πέσαμε με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Γιατί όταν έγινε η ψηφοφορία στη Βουλή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα ναι ήταν 168, τα παρόν ήταν 132. Το 168 είναι περισσότερο από το 132. Επειδή όμως το Σύνταγμα γυρεύει 180, έγινε αυτό το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Δηλαδή, για άσχετο λόγο, η κυβέρνηση έχερε της εμπιστοσύνης όχι μόνο των 150 τόσων που ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά των 168 ψηφίσαν και άλλοι άνθρωποι και άλλοι βουλευτές. Λοιπόν, εμείς γιατί έγινε αυτό? Λέει, δεν σας κλείνει την αξιολόγηση. Γιατί δεν μας την κλείνει την αξιολόγηση? Για γελίους λόγους, για 17 καθηγητές. Γιατί δεν διώξατε ακόμη 17 καθηγητές στον ΕΠΑΛ? Και τώρα τους έχουν αφήσει και έχουν πάρει 3.000 στην ΕΡΤ και αυτό και εκείνο και τούτο.
Γιατί όμως έγινε αυτό? Έγινε γιατί ζητούσαν και από εμάς περικοπή συντάξεων, μείωση αφορολογήτου, υπερταμείο και Μακεδονία. Μάλιστα. Εμείς όμως για την καρέκλα δεν το κάναμε αυτό. Είπαμε δεν τα κάνουμε. Παιδιά, μην κλείσετε την αξιολόγηση. Θα πάμε σε εκλογές γιατί επίκειται και η προεδρία. Και γεια σας. Κυρία Βούλτεψη, μήπως και εσείς στην τότε κυβέρνηση, όντως αυτά είναι υπαρκτά και αυτές οι πιέσεις ήταν υπαρκτές τότε. Μήπως και εσείς. Ναι, αλλά μας έλεγαν το... Γερμανοτσολιάδες και Τσολάκογλου. Ναι, σεβαστό. Έτσι ήταν. Γιατί γίνει χειρότεροι Γερμανοτσολιάδες και Τσολάκογλου, γιατί εμείς φύγαμε. Μήπως αυτό δεν το κοινοποιήσατε και στον κόσμο όμως και στην κοινωνία με τα καλύτερα χαρακτηριστικά? Ναι, κοιτάξτε. Μήπως υπήρχε ένα πρόβλημα τότε. Δηλαδή... Ναι. Δεν είναι. Το κόμμα το δικό μας είναι κοινοβουλευτικό απόλυτα. Δεν βγαίνει δηλαδή στο πεζοδρόμιο. Ναι. Και δεύτερον, εγώ να σας πω, έχω αρχίσει και γράφω μια σειρά άρθρα στο The President. Όποιος θέλει να μπει να τα δει, που αποκαλύπτω εκείνη τη περίοδο πτυχές. Ο γνώμονας ήταν πάντοτε μη βλάψουμε τις διαπραγματεύσεις. Μην επιτεθούμε. Αν βγω εγώ να μιλήσω και να πω τι μου είπε εμένα ο Τόμψεν, πολλοί συνάδελφοί μου θα ντρέπονται για τον τρόπο που μου φέρθηκαν και τι του απάντησα του Τόμψεν. Mm-hmm. Θέλω όμως να βγει η χώρα από την περιπέτεια. Θα πω κάτι. Θα πω κάτι. Μας αυτό όχι στον Τόμψεν ακόμη. Θα το πω όμως. Θα έρθει η ώρα του. Θα έρθει να είμαστε καλά. Την υγεία μας να έχουμε. Όχι πολύ αργά. Όταν τους πω στους συναδέλφους μου που κοροϊδεύαν, χλέβαζαν, τι μου ζήτησε ο Τόμψεν και τι δεν έκανα, που τώρα τους το έχουν κάνει σίγουρα. Είμαι mm-hmm. σίγουρη γι' αυτό. Δεν υπάρχει θέμα. Βλέπω τον τρόπο που κινείται ο τύπος. Θα ντραπούν πολλοί συναδελφοί μου για τη συμπεριφορά τους. Όχι, εντάξει, δεν έχω παράπονο από όλους, από κάποιους που ξέρουν. Μάλιστα. Και έχουν σκύψει όλοι τώρα το κεφάλι και μάλιστα Μαντάμ Μέρκελ από το Go Park Μαντάμ Μέρκελ και ό,τι θέλουν τους κάνουν και βέβαια τους θέλουν. Πού να τους ξαναβρούν αυτούς? Ό,τι τους γυρεύουν το κάνουν. Και τον έλεγχο του τύπου αυτοί τον ζητήσανε, κύριε συνάδελφε. Γι' αυτό πήγε ο κύριος Παπάς στα τέσσερα κανάλια, για να είναι λιγότερα, να έχει να ελέγχει λιγότερα πράγματα. Εμείς γιατί θέλαμε περισσότερα? Το θες περισσότερο, κινδυνεύεις περισσότερο από την κριτική. Έτσι. Εγώ καταλαβαίνω, επειδή ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος, από τις πιέσεις που δεχόμασταν και δεχόμουν και από αυτά που γίνονται, καταλαβαίνω ότι αυτά που μου ζήταγαν εμένα τα πήραν από αυτούς. Να είμαι ξεκάθαρη. Μάλιστα. Σαφής. Έτσι. Και θα έρθει η ώρα τους. Δεν πειράζει. Κυρία Βούλτεψη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καλά. Θερμά για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια και καλά. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.